Χαίρετε. Είπαμε να μην βρω τη μόνη, να μην είμαι στο δρόμο και θα φτιάχνω βίντεο. Ένα βίντεο αυτή τη φορά. Αυτό το γυρίζω μετά από το βίντεο που έχω γυρίσει στη Γιώτα, γι' αυτό φοράω και τα σκουλαρίκια και μου έκανε δώρο, ωραία δεν είναι. Που έχει θέμα την αναβλητικότητα, η οποία στα αγγλικά λέγεται procrastination. Αγαπημένη κυρία Θέκλα, πώς είστε? Με βλέπετε πώς είμαι, καλά, μέσα στην τρέλα, με την καλή έννοια. Παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά τα βίντεο, τα οποία με μαθαίνουν και με βοηθούν να έχω κατανόηση. Χαίρομαι, αγάπη μου. Είχα μια ιδέα για βίντεο σχετικά με το procrastination. Αναβλητικότητα, ονομάζεται στα ελληνικά. Πώς εκδηλώνεται και ποια είναι τα βαθύτερα αίτια του. Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Σας φιλώ και σας εύχομαι να έχετε όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, κουκλάρα μου, και θα προσπαθήσω να έχω όλα τα καλά. Γιατί αν δεν προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε τα μισά καλά, ούτε όλα τα καλά. Κανένα καλό δεν μπορούμε να έχουμε αν δεν προσπαθήσουμε, κατά την άποψή μου βέβαια, γιατί αυτή ρωτάτε. Λοιπόν, τι είναι η αναβλητικότητα? Η αναβλητικότητα είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος αναβάλει να κάνει πράγματα. Αμελεί να κάνει πράγματα. Βάζει, μεταθέτει για επόμενη ημερομηνία ή για επόμενη ώρα να κάνει κάτι που μπορεί να κάνει τώρα. Δηλαδή ο αναβλητικός άνθρωπος έχει ως μότο, αφού μπορώ να το κάνω μετά, γιατί να το κάνω τώρα. Η αναβλητικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό αρκετών ανθρώπων, το οποίο κατά τη γνώμη μου, επειδή τη γνώμη μου ρωτάτε, ξαναλέω, επίτηδες δεν διάβασα κάτι πρωτού κάνω αυτό το βίντεο. Πολλές φορές άμα με ρωτάτε για κάποιο θέμα θα καθίσω να διαβάσω βιβλιογραφία. Αυτή τη φορά όμως δεν διάβασα, γιατί ήθελα να μιλήσω καθαρά με βάση την κλινική μου πείρα και την προσωπική μου πείρα και να πω εκείνα που έχω παρατηρήσει εγώ ως ψυχολόγος και στους άλλους ανθρώπους αλλά και στον εαυτό μου. Τα οποία μπορεί να συμφωνούν και με τις επικρατούσες απόψεις, μπορεί και όχι. Εντάξει, γι' αυτό τονίζω ξανά και ξανά ότι πρόκειται περί προσωπικών απόψεων. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η αναβλητικότητα έχει άμεσο συσχετισμό με τη συναισθηματική κατάσταση ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αισιοδοξία, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος που καταταλαιπωρείται από άγχος, αμφιβολίες για τον εαυτό του, έλλειψη νοήματος ζωής, ίσως ακόμη και κατάθλιψη, είναι πάρα πολύ φυσικό να αναβάλει τη δράση. Δηλαδή, αναβλητικός είναι κάποιος ο οποίος ξέρει ότι πρέπει να κάνει κάτι, έχει αναλάβει να κάνει κάτι, πρέπει να κάνει κάποιες δουλειές μέσα στο σπίτι που είναι δική του δουλειά, η δική της δουλειά που τους έχει αναβάλει, πρέπει να κάνει τα μαθήματα του ένας φοιτητής για το πανεπιστήμιο, να διαβάσει, να κάνει την εργασία του ή να διαβάσει ένας μαθητής για το σχολείο, και ενώ γνωρίζει ότι είναι σε μια φάση που πρέπει να τα κάνει και είναι δική του δουλειά να τα κάνει, αναβάλει, λέει θα το κάνω μετά, δεν το κάνω τώρα, θα το κάνω μετά. Η αναβλητικότητα είναι πολύ συνηθισμένη στους εφήβους και στα παιδιά. Και στα νεαρά παιδιά. Η αναβλητικότητα, η οποία έχει να κάνει με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Μπορεί να σχολάσει το παιδί από το σχολείο, να του πει: καθίσει να κάνει τα μαθήματά σου, πει: όχι, θα φάω και μετά, θα παίξω και μετά, θα κάνω το άλλο και μετά. Είναι αναμενόμενη και φυσιολογική αυτή η αναβλητικότητα να παρατηρηθεί σε νεαρά παιδιά, σε παιδιά τα οποία έχουν άλλες έγνοιες στο μυαλό τους, θέλουν να παίξουν, θέλουν να χορέψουν, δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο για τους νέους ανθρώπους. Γιατί η παιδική ηλικία και η εφηβική ηλικία είναι ηλικίες που κατά κρίβεια θα έπρεπε να χαίρονται τα παιδιά και οι έφηβοι αντί να έχουν υποχρεώσεις. Εγώ πάρα πολλές φορές λυπάμαι τα παιδιά που πάνε σχολείο, που πάνε ιδιαίτερα, που έχουν συγκεκριμένα μαθήματα να κάνουν, που έχουν συγκεκριμένο όγκο εργασίας, που ταλαιπωρούνται κλπ. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι όταν η αναβλητικότητα παρατηρείται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ενήλικας, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες έχει αναλάβει μέσα από τη ζωή. Για παράδειγμα, έχω αρχίσει να εργάζομαι κάπου, άρα αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η περιγραφή της εργασίας μου, my job description. Ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, έχει αναλάβει μία
υποχρέωση, μια δέσμευση του στυλ, έχει δημιουργήσει μια ερωτική σχέση, έχει κάνει ένα γάμο ή οτιδήποτε και υπάρχουν συναφείς υποχρεώσεις μέσα από αυτό τις οποίες αμελεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος για παράδειγμα αμελεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του, αμελεί να κάνει πράγματα τα οποία έχει αναλάβει να κάνει. Κακή διάθεση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη νοήματος. Αυτή η έλλειψη νοήματος στη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή είναι μια υπαρξιακή θεώρηση της ζωής. Ρωτάμε τον εαυτό μας γιατί ζω, γιατί εργάζομαι, γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο σκοπός μου σε αυτή τη ζωή. Πώς μπορώ να... για ποιο λόγο κάνω όλα αυτά που κάνω. Αν δεν βρίσκεις νόημα στη ζωή σου και αν δεν βρίσκεις νόημα στο να αναλάβεις τις υποχρεώσεις που έχεις, δεν θα έχεις και το ανάλογο κίνητρο για να κάνεις αυτές τις υποχρεώσεις. Επίσης, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις κατάθλιψη ή κάποια άλλη διαταραχή συναισθήματος, όπως είναι και μια αχώδης διαταραχή, το συναίσθημα σου είναι τόσο συγκεχημένο, είναι τόσο αποτρεπτικό από το να είσαι αποτελεσματικός. Το αντίθετο του αναβλητικού είναι ο αποτελεσματικός άνθρωπος, αυτός ο οποίος ξυπνάει το πρωί και λέει σήμερα είναι τη τάδε μέρα, έχω αυτά τα πράγματα να κάνω, προγραμματίζω τη μέρα μου έτσι ώστε να κάνω αυτά τα πράγματα που έχω να κάνω. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προχωρά στο να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του εγκαίρως, ο άνθρωπος ο οποίος είναι προγραμματισμένος και ο οποίος έχει πάρει τα μαθήματα που διδάσκει ο Σκοτ Πέκ στο βιβλίο «Το δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος» και εφαρμόζει στη ζωή του την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης. Η αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης σημαίνει πρώτα θα παίξω, πρώτα θα διαβάσω, πρώτα θα κάνω τις δουλειές μου και μετά θα χαρώ και μετά θα διασκεδάσω. Δηλαδή, για όσους δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο «Δρόμος, ο λιγότερο ταξιδεμένος», «The Road Less Traveled», του ψυχίατρου του Σκοτ Πέκ του Αμερικανού, σας συστήνω να το διαβάσετε στην εισαγωγή, στο πρώτο κεφάλαιο, αν δεν κάνω λάθος, ή στην εισαγωγή, νομίζω στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται με μεγάλη λεπτομέρεια στην αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης, που θεωρεί ότι είναι μια αρχή η οποία βοηθάει τον πολιτισμό να χτιστεί και είναι και μια είσοδος στην πνευματικότητα. Δηλαδή ο καθένας από εμάς, καθημερινός, να πει «έχω να κάνω αυτά τα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πράγματα, πόσα πράγματα έχει να κάνει ο καθένας, θα κάνω πρώτα τις υποχρεώσεις μου και μετά θα έχω ελεύθερο χρόνο για να χαλαρώσω, για να ψυχαγωγηθώ, για να καθίσω να δω τηλεόραση ή για να χαζέψω στον υπολογιστή κάτι ή οτιδήποτε». Παλιότερα, όταν ήμουν νεότερη, περνούσα από διάφορες φάσεις αναβλητικότητας. Μπορεί ίσως να σας φανεί παράξενο, γιατί όσοι είστε εδώ στο κανάλι γνωρίζετε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, πόσο προγραμματισμένη είμαι στα πράγματα που κάνω, πόσο παραγωγική και ότι άμα πω θα κάνω ένα βίντεο την τάδε ώρα θα το κάνω, άμα πω θα κάνω κάτι συγκεκριμένο θα το κάνω, αλλά υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου παλαιότερα που ήμουν και εγώ αναβλητική. Άρα γνωρίζω και από προσωπική πείρα το τι σημαίνει είμαι σε μια συνθήκη ψυχολογική, συναισθηματική που δεν είναι καλή, δεν νιώθω καλά, νιώθω κουρασμένος και ψυχικά και σωματικά, νιώθω ότι δεν έχει νόημα αυτό που κάνω, είμαι πολύ βαρύς για να ενεργοποιηθώ και να αναλάβω τις ευθύνες μου, τις υποχρεώσεις μου ή να κάνω τα πράγματα τα οποία θέλω να κάνω. Αναλογιζόμενη τώρα εκείνες τις περιόδους της ζωής μου, συνειδητοποιώ ότι είχα μια λανθάνουσα κατάθλιψη, αδιάγνωστη, η οποία συνδυασμένη μαζί με κάποιες τραυματικές εμπειρίες, κάποια πράγματα που με είχαν στεναχωρέσει πάρα πολύ, όπως για παράδειγμα η απώλεια της ξαδέρφης μου το 2006, η απώλεια κάποιων ανθρώπων πολύ σημαντικών από τη ζωή μου, που το έπαιζα πολύ θαραλέα και πολύ δυνατή, ότι δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει, δεν με κάνει και τελικά με είχε πειράξει, με καθήλωσαν τρόπον την ασυναισθηματικά και ψυχικά, ώστε να λειτουργώ για τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή να κάνω τα πράγματα τα οποία δεν τα έκανα, δεν θα μπορούσα να λειτουργήσει το σπιτικό. Γράφω και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» για εκείνη τη φάση που είχα πάθει και τις κρίσεις πανικού μετά. Και δεν έκανα τα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να κάνω για να βελτιώσω τη ζωή μου, να εξελίξω τον εαυτό μου, να δημιουργήσω.
Η θεραπεία της κατάθλιψης έπαιξε καθοριστικό ρόλο, μιλάω για την προσωπική μου πείρα τώρα. Όταν πήρα θεραπεία για την κατάθλιψη και αντικαταθλιπτικά και ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταπολεμήσω την αναβλητικότητα. Την οποία τώρα όταν τη σκέφτομαι την αναβλητικότητα, όταν σκέφτομαι τις περιόδους που είχα αναβλητικότητα, σκέφτομαι κιόλας ότι ήμουνα αυτοκαταστροφική. Δηλαδή ότι ενώ είχα στα χέρια μου δυνάμεις που μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω προς όφελος μου και εμένα και των παιδιών μου και γενικότερα να καλυτερεύσω και τη δική μου τη ζωή και άλλων ανθρώπων, ήμουνα καθυλωμένη σε μια αρνητικότητα στην οποία έδινα πάρα πολύ αξία, έχανα το νόημα της ζωής και είχα καταλήξει να είμαι με αυτόν τον τρόπο που περιγράφω, στην ουσία αυτοκαταστροφική. Λοιπόν, εάν παρατηρείτε τον εαυτό σας ότι έχετε τέτοια συμπτώματα αναβλητικότητας, αν παρατηρείτε ότι αφήνετε για αύριο τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα, αφήνετε για μεθαύριο τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε αύριο και ούτω καθεξής, ψυχοψαχτείτε λίγο. Καλό θα σας κάνει να δείτε κάποιο ψυχολόγο από κοντά και να ρωτήσετε μήπως έχω κάτι, μήπως έχω κατάθλιψη, μήπως έχω κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις, ενδοψυχικές συγκρούσεις οι οποίες με αποτρέπουν από το να προχωρήσω. Δηλαδή οτιδήποτε μας ακινητοποιεί, οτιδήποτε μας κρατάει καθυλωμένους σε μια κατάσταση, μπορεί να υποδηλεί και μια άλλη την ενδοψυχική σύγκρουση που όπως είχαμε πει και στο βίντεο μαζί με τη Βίκη τη Χριστοπούλου, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι ο τρόπος που έχει βρει η ψυχή, το σύμπτωμα δηλαδή αυτό της καθήλωσης, της συναισθηματικής καθήλωσης, μπορεί να είναι ο τρόπος που έχει βρει η ψυχή ή το εγώ για να ισορροπήσει τις συγκρούσεις τις ενδοψυχικές. Όμως, οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας οπωσδήποτε μας βοηθάνε προσωρινά και αν δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία ούτως ώστε να ανακαλύψουμε τους ενδοψυχικούς, αυτούς τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας για να επιλύσουμε το πρόβλημα με υγιείς μηχανισμούς άμυνας, τότε μένουμε καθυλωμένοι σε μια συνθήκη στην οποία στην ουσία υπολειτουργούμε. Και είναι κρίμα τόσα πολλά χαρίσματα που έχουμε όλοι μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε πολλά χαρίσματα, τόσες πολλές δυνατότητες που έχουμε όλοι μας να τις απεμπολούμε, να τις πετάμε, προκειμένου να γινόμαστε, υπηρέτες μιας μιζέριας, να γινόμαστε μίζεροι στην ουσία. Και αν με ακούτε άνθρωποι που υπάσχετε από κατάθλιψη, υποφέρετε από κατάθλιψη, κάντε θεραπεία δεν κάνετε ή αν κάνετε θεραπεία και δεν βλέπετε αποτελέσματα, ξαναμιλήστε με τον ψυχίατρο σας, ξαναμιλήστε με τον ψυχολόγο σας, να πειραματιστούν οι γιατροί σας, ενώ να ίσως να αλλάξουν τη δόση ο ψυχίατρος, ίσως να δοκιμάσει μια διαφορετική ψυχοθεραπευτή και αντιμετώπιση ο ψυχοθεραπευτής, ώστε να το ξεπεράσετε αυτό το πράγμα. Και χρειάζεται οπωσδήποτε και η δικιά σας η θέληση του να πεις θα βγω από αυτή το τέλμα, θα βγω από αυτή τη μιζέρια, θα βγω από αυτή την κατάσταση που είμαι κολλημένος ή κολλημένη στα ίδια και στα ίδια. Η αναβλητικότητα μπορεί να έχει πολύ βαθύτερα αίτια, δηλαδή από το απλώς βαρέθηκα αυτή τη στιγμή να κάνω κάτι ή άσε βρε παιδί μου το κάνω και μετά. Μπορεί να έχει να κάνει με κατάθλιψη και μπορεί να έχει να κάνει και με αίσθηση υπαρξιακού νοήματος, δηλαδή ο άνθρωπος να βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας, να μην βρίσκει νόημα στη ζωή του. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος έχει θέμα αναβλητικότητας σοβαρό, πρέπει να δει ψυχολόγο. Τώρα, για πρακτικές συμβουλές για ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχοψαγμένοι, γνωρίζουν πάνω κάτω τα θέματα τους, κάνουν τις θεραπείες τους, αλλά θα ήθελαν να γίνουν λιγότερο αναβλητικοί, είναι οι ακόλουθοι. Προγραμματίστε τις εργασίες σας. Προγραμματίστε τις. Να έχετε ένα τετράδιο, είτε σημειώσεις στο κινητό σας, ό,τι βολεύει τον καθένα, ή ένα μικρό πινακάκι, στο οποίο να γράφετε τις δουλειές που έχετε να κάνετε. Εγώ χρησιμοποιώ τις σημειώσεις στο κινητό μου, φτιάχνω λίστες και τικάρω αυτά που τελειώνω. Και νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση κάθε φορά που φεύγουν πράγματα από τη λίστα. Βάρτε στόχους οι οποίοι να είναι ρεαλιστικοί. Μην βάζετε στόχους σήμερα θα κάνω 1500 πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα μόνο 7 πράγματα μπορείς να κάνεις. Να βάλεις στόχους να κάνεις 7 πράγματα, τόσο όσα μπορείς να κάνεις. Βάζουμε ρεαλιστικούς στόχους, βάζουμε σύντομους στόχους, ούτως ώστε κάθε φορά που τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας να νιώθουμε καλύτερα και να νιώθουμε ευχαριστημένοι και να νιώθουμε ικανοποίηση και να έχουμε θετική κινητοποίηση ώστε να προχωρήσουμε.
και προγραμματίζουμε τη μέρα μας έτσι ώστε να κοιμόμαστε καλά, να ξεκουραζόμαστε καλά το βράδυ, να ξυπνούμε φρέσκοι το πρωί και να έχουμε συγκεκριμένη ορισμένη ώρα που θα κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μην τα κάνει, δηλαδή να μην δίνουμε εύκολα συγχωροχάρτη στον εαυτό μας, να λέμε δεν πειράζει, μπορεί να λίγο νιώθω κουρασμένος, μπορεί να βαριέμαι, μπορεί να μην έχω πολύ όρεξη, δεν πειράζει, θα το κάνω και μετά θα κοιμηθώ και μετά θα ξεκουραστώ και μετά θα συνεχίσω. Μην αναβάλλετε για αύριο πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα, ούτε για μεθαύριο πράγματα που μπορείτε να κάνετε σήμερα πάλι. Το σήμερα γνωρίζουμε σίγουρα πως το έχουμε. Το αύριο δεν ξέρουμε αν θα έρθει, ούτε το μεθαύριο, ούτε το αντιμεθαύριο. Η συμβουλή μου είναι αυτή, έτσι πρακτικά. Δηλαδή το να προγραμματίζεις τη μέρα σου και να βάζεις και χρόνο για ξεκούραση, όχι μόνο χρόνο για κούραση. Δηλαδή θα βάλεις κάποια καθήκοντα που θα κάνεις, κάποιες υποχρεώσεις που θα κάνεις, κάποιες δουλειές, αλλά να βάλεις μετά ότι θα έχω και τουλάχιστον 3-4 ώρες ξεκούρασης και χαλάρωσης. Γιατί να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, να είμαστε συνέχεια διεκπεραιωτικοί, να κάνουμε συνέχεια πράγματα, να είμαστε συνέχεια επιτυχημένοι στις προσπάθειες που κάνουμε και όμως τον εαυτό μας να μην τον προστατεύουμε από την υπερκόπωση, να μην ψάχνουμε, να μην μετρούμε τις δυνάμεις μας και να φτάσουμε σε σημείο εξάντλησης. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται τουλάχιστον 7,5 με 8 ώρες ύπνο τη μέρα. Και το 8ωρο που έλεγαν, που ζητούσαν, αυτό που γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ύπνος και 8 ώρες ψυχαγωγία, είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Ας μην φορτώνουμε τον εαυτό μας με περισσότερα πράγματα από όσα μπορούμε να κάνουμε και να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και για ψυχαγωγία και για χαλάρωση και για ξεκούραση και η ζωή μας θα βελτιωθεί πάρα πολύ αν αποκτήσουμε και εμείς ίδιοι εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ότι άμα βάλω κάποιο στόχο θα τον επιτύχω. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να νιώθουμε. Νιώθω πάρα πολύ καλά γιατί έχω αποφασίσει να κάνω το Α, το Β, το Γ και το Δ και επειδή έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου πως θα το κάνει, επειδή και την προηγούμενη φορά είχα κάνει το 1, το 2, το 3, το 4, την άλλη φορά είχα κάνει το 8, το 9, το 10 και τα είπα και τα έκανα, έτσι νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω αυτοπεποίθηση, ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή μου, κάνω τα καθήκοντά μου και μετά μπορώ να απολαύσω τους καρπούς στον κόπο μου. Είναι στάση ζωής κιόλας, είναι και θέμα φιλοσοφίας ζωής. Πώς θες να ζεις τη ζωή σου? Θες να ζήσεις τη ζωή σου σαν κάποιος ο οποίος κλαίει και κλαίγεται όλη μέρα γιατί δεν έχει χρόνο να ξεκουραστεί και είναι πολύ ταλαιπωρημένος και είναι πολύ κουρασμένος και μπορεί να φάει και 3 ώρες να κλαίγεται, ή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σταματάς το κλαψούρισμα, κάνεις τις δουλειές σου και μετά χαλαρώνεις και μετά ξεκουράζεσαι? Ξαναλέω, στις περιπτώσεις που υπάρχει κατάθλιψη, που υπάρχει αχώδης διαταραχή, κάνουμε θεραπεία. Δεν μένουμε στο κομμάτι. Κάνε λίστα και πάρε απόφαση να κάνεις τις δουλειές σου και εφάρμοσε την αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης. Πολλές φορές η αναβλητικότητα και η βαρεμάρα μπορεί να είναι και καλυμμένα συμπτώματα κατάθλιψης. Γι' αυτό ψυχοψαχνόμαστε και αν έχουμε παιδιά που είναι φοιτητές, που είναι μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν πολλή αναβλητικότητα, πολλή βαρεμάρα, καλό είναι να πάνε να δουν και κάποιο ψυχολόγο, να γίνει κάποιο ψυχολογικό τεστ, να γίνει κάποια ψυχολογική εκτίμηση αν υπάρχει κάτι ή όχι. Γιατί πολλές φορές αφήνουμε συμπτώματα τα οποία είναι ανησυχητικά για ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη και αχώδεις διαταραχές και γενικώς διαταραχές συναισθήματος, τα αφήνουμε να φύγουν βαφτίζοντας τα απλώς, α είναι τεμπέλης, α είναι βαρύς, α είναι αναβλητικός και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, το παιδί μας κάτι έχει και γι' αυτό το λόγο λειτουργεί έτσι. Την αγάπη μου να έχετε. Καλή υπομονή σε όσους δυσκολεύεστε να βάλετε τον εαυτό σας σε ένα πρόγραμμα. Σας το λέω εξ ιδίας πείρας, ότι είναι πολύ μεγάλη ευκανοποίηση την ώρα εκείνη της μέρας που τελειώνεις τις δουλειές σου και αρχίζεις πλέον να απολαμβάνεις τους κόπους των έργων σου. Είναι υπέροχη η ώρα εκείνη, την οποία είναι ώρα για να παίξεις. Είναι ώρα για να φας παγωτό, μεταφορικά, Είναι ώρα για να χαλαρώσεις, είναι ώρα για να πας πεπάτημα. Εγώ εκείνη την ώρα νιώθω πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ όμορφη η ώρα εκείνη που έχεις τελειώσει από τις υποχρεώσεις σου και ξεκουράζεσαι. Αλλά για να την έχεις αυτή την ωραία ώρα, πρέπει να τελειώσεις τις υποχρεώσεις σου πρώτα. Άρα, ας μην αναβάλουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Την αγάπη μου. Σας φιλώ. Γεια! Yeah.